Εν τω μεταξύ, να σας πω πού είναι ο ανηλαίης πόλεμος. Ο ανηλαίης πόλεμος είναι στα παιδιά μας, από ορισμένους δασκάλους του σχολείου του Χιλιοδέντρου και από την κυρία Διευθύντρια. Την κυρία Ζηγούρη. Τα παιδιά μας, ναι, δεν ανεχόμαστε και δεν δεχόμαστε να συμβουλεύει ο δάσκαλος τα παιδιά, χωρίς το παιδί να έχει το κριτήριο και την αντίληψη να απαντήσει στο παιδί. Αν καθίστε λίγο, δάσκαλος, καθίστε λίγο. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Αυτό είναι τώρα λίγο περίεργο που μου λέτε. Ο δάσκαλος. Όχι μόνο περίεργο, είναι και πρόστιχο. Δεν μπορεί ένας δάσκαλος να λέει στα παιδιά αυτά που του λέει και να λέει μην το λέτε στους γονείς σας. Αυτό που σας λέω. Αυτό που έγινε, για μισό λεπτό, πού έχει γίνει αυτό. Στο σχολείο του Χιλιοδέντρου. Από ποιον δάσκαλο. Έχει καταγγελθεί στην πρωτοβάθμια στον κύριο Μασλάρη δύο φορές μάλιστα. Αλλά συγγενηχθείως. Συγγνώμη, δηλαδή ο δάσκαλος. Περιμένετε, ο δάσκαλος τι είπε, για ξαναπείτε μου, τι έλεγε ο δάσκαλος στα παιδιά. Ο δάσκαλος στα παιδιά θα έλεγε ότι μην πάτε στο σχολείο της Πενταβρίσου. Ναι. Το σχολείο της Πενταβρίσου είναι κλειστό. Ναι. Μυρίζει. Δεν είναι καλό. Δεν θα έχετε τίποτα. Δεν θα μάθετε τίποτα. Ναι. Και αυτά που σας λέω, μην τα λέτε στους γονείς σας. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή, το επόμενο βήμα ποιο είναι, δηλαδή. Το σκέφτομαι, δεν μπορώ να το πω, είναι τόσο μακριά από εμάς. Και κάναμε δύο φορές προφορική καταγγελία στον κύριο Μασλάρη και ακόμη να απαντήσει. Και συνεχίζει ο ίδιος ο δάσκαλος το βρώμικο πόλεμο. Που πιστεύω δεν είναι μόνος του. Εντάξει, μπορεί να το κάνει γιατί θέλει να αποκτήσει την εύνοια της διοίκησης. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση και με την εκπαιδευτική διαδικασία και πολύ περισσότερο με αυτό που λέμε δάσκαλος.